χάρη στις εκπομπές που τροφοδοτούνται από τεράστιες μαύρες τρύπες. Γαλαξίες που ονομάζονται μπλάζερς κατατάσσονται μεταξύ των πιο φωτεινών αντικειμένων στο σύμπαν. Είναι επίσης οι πιο συνηθισμένες πηγές υψηλής ενέργειας φωτός που παρατηρείται από το τηλεσκόπιο ακτίνων Γάμα Φέρμι της NASA. Όπως συμβαίνει με όλους τους ενεργούς γαλαξίες, το μπλάζερ τροφοδοτείται με ενέργεια από την ύλη που πέφτει προς το κέντρο μιας υπερμεγέθους μαύρης τρύπας. Ένα μικρό μέρος αυτού του υλικού σχηματίζει σωματιδιακούς πίδακες που ταξιδεύουν προς τα έξω σε αντίθετες κατευθύνσεις κοντά στην ταχύτητα του φωτός. Αυτό που κάνει τα μπλάζερς τόσο έντονα είναι ότι την χάνει να παρατηρούμε απευθείας τον άξονα του πίδακα. Τώρα, τα μέλη της ομάδας Φέρμι έχουν εντοπίσει 5 από τα πιο απομακρυσμένα μπλάζερ ακτίνων γάμα. Ο πρωταθλητής εξεπέμπισε το φως του όταν το σύμπαν ήταν μόλις το 1 δέκατο της τρέχουσας ηλικίας του. Το αντικείμενο αυτό φιλοξενεί μια μαύρη τρύπα με μάζα περίπου 3 δισεκατομμύρια ήλιους. Αυτό είναι 750 φορές μεγαλύτερο από τη μαύρη τρύπα στην καρδιά του δικού μας γαλαξία. Ένα άλλο από αυτά τα μακρινά μπλάζερ ζεμπερία έχει μια μαύρη τρύπα περισσότερο από το διπλάσιο αυτού του μεγέθους. Στην πραγματικότητα, οι παρατηρούμενες μετρήσεις και των 5 αυτών μπλάζερς δείχνουν ότι είναι τα πιο ακραία γνωστά μέλη αυτής της κατηγορίας ακραίων γαλαξιών. Η ανακάλυψη αυτή καθιστά σαφές ότι οι υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες σχηματίστηκαν πολύ νωρίς στην κοσμική ιστορία, αλλά οι αστρονόμοι δεν είναι σίγουροι πως. Γενικά είναι αποδεκτό ότι οι μεγάλοι γαλαξίες, και οι μαύρες τρύπες τους, δημιουργήθηκαν με την πάροδο του χρόνου μέσω μιας σειράς συγχωνεύσεων με άλλους μικρότερους γαλαξίες. Δεν είναι ακριβές πώς μπορούν οι συγχωνεύσεις να δημιουργήσουν μαύρες τρύπες μεγέθους ένα δισεκατομμύριο την ηλιακή μάζα, πριν από το σύμπαν να φτάσει την ηλικία του ενός δισεκατομμυρίου ετών. Αλλά αφού βρέθηκαν τα πρώτα 5 από αυτά τα ακραία μπλάζερς, οι ερευνητές ελπίζουν να βρουν περισσότερα από αυτά, στα δεδομένα του τηλεσκοπίου Φέρμι. Αυτά τα αντικείμενα επιτρέπουν στους επιστήμονες να χαρτογραφούν πως οι πιο ισχυροί πλήδακες στο σύμπαν εξελίχθηκαν στο πέρασμα των κοσμικών αιώνων. Και οι επιστήμονες ελπίζουν ότι πρόσθετα δεδομένα θα τους βοηθήσουν να καταλάβουν καλύτερα το πως υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες εξελίχθηκαν τόσο γρήγορα στα πρώτα στάδια του σύμπαντος.